Και πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί υπήρχε μια παραφιλολογία ναι. που έλεγε ότι το τζιπ ήταν του Αντωνή Ρέμου, το δάνεισε στον Παντελίδη, το αγόρασε ο Παντελίδη. Mm-hmm. Ήτανε Μελίδη, mm-hmm. τι γίνεται. Το τζιπ, κυρίες και κύριοι, ανήκει μέχρι τώρα που μιλάμε στον Αντώνη Ρέμου. Περίμενε. Ναι. Το τζιπ ανήκει στον Αντώνη Ρέμου, δεν έχει προλάβει να γίνει μεταβίβαση. Αυτό ακριβώς. Δεν το ξέρουμε. Α, δεν το ξέρουμε. Δεν ανήκει. Το ξέρουμε. Τώρα που μιλάμε, ανήκει στον Αντώνη Ρέμου το τζιπ. Περίμενε όμως. Αν ανήκει στον Αντώνη Ρέμου, η ασφάλεια είχε προλάβει να αλλάξει. Όχι, ήταν μεικτή. Όχι, λέω. Είναι σημαντικό να είναι μεικτή. Στο όνομα του Αντώνη Ρέμου. Είναι μεικτή, αλλά όχι. Στο Αντώνη Ρέμου. Είναι στο όνομα του Αντώνη Ρέμου. Φυσικά, είναι μεικτή όμως. Γι' αυτό σας λέω ότι μπλέκονται πολύ πολύ τα πράγματα. Πάμε να το δούμε το βίντεο. Ναι. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του μοιραίου τροχαίου του γνωστού τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη. Μόλις πριν μία ημέρα βγήκε στην δημοσιότητα η τοξικολογική έρευνα, στην οποία έδειχνε ότι ο Παντελής Παντελίδης είχε αναλώσει αρκετό αλκοόλ. 1,5 γραμμάρια ανά λίτρο αλκοόλ, με 0,5 γραμμάρια να είναι το όριο. Αυτό όμως είναι μόνο η αρχή, καθώς συνεχίζονται οι εξονυχιστικοί έλεγχοι στην άμορφη μάζα του μαύρου Jeep ML. Το μαύρο Jeep ML μεταφέρθηκε εδώ από τη μάντρα της Ανογλυφάδας. Εδώ έρθε και δεύτερος πραγματογνώμονας, ο οποίος και αυτός λειτουργεί υπέρ της οικογένειας. Είναι πραγματογνώμονας που το όνομά του βρίσκεται στις λίστες της εισαγγελίας και εξειδικεύεται στα ίχνη. Μελέτησε λοιπόν εξονυχιστικά το μαύρο Jeep ML και θα καταγράψει όλα τα στοιχεία, θα τα παραδώσει στον δικηγόρο της οικογένειας και εκείνος με τη σειρά του στην εισαγγελία. Έχουμε λοιπόν και δεύτερο πραγματογνώμονα, έχουμε και δεύτερη εξονυχιστική πραγματογνωμοσύνη και όλα αυτά γιατί η πλευρά του Παντελή Παντελίδη, η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη πρέπει να στοιχειοθετήσουν αν ήταν ή όχι οδηγός ο ίδιος. Η οικογένεια Παντελίδη και ο δικηγόρος, κύριος Πέτρος Καϊμακάμης, δεν έμειναν μόνο στην πραγματογνωμοσύνη του κυρίου Δέδε, ο οποίος την έχει συντάξει και την έχει δώσει στο γραφείο του κυρίου Καϊμακάμη, αλλά έχουν προσλάβει και δεύτερο πραγματογνώμονα. Σύμφωνα με αποκλειστικές μας πληροφορίες, ο άνθρωπος ο οποίος ζήτησε να μεταφερθεί το τζιπ από τη μάντρα της Ανογλυφάδας στη μάντρα της ασφαλιστικής εταιρείας είναι ο κύριος Αντώνιος Πασχαλίδης, ο Αντώνης Ρέμος δηλαδή. Όπως γνωρίζουμε, η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είναι ασφαλισμένο το τζιπ είναι η εταιρεία στην οποία ανήκει η μάντρα που βλέπετε πίσω μου και ο κύριος Πασχαλίδης, ο κύριος Ρέμος, είναι αυτός που ζήτησε τη μεταφορά. Υπήρχε μια παραφιλολογία ότι το αυτοκίνητο ανήκε στον Αντώνη Ρέμο και το είχε δώσει ή το είχε πουλήσει στον Παντελή Παντελίδη. Όπως τώρα μαθαίνουμε, το αυτοκίνητο, τουλάχιστον οι τίτλοι, η άδεια όπως λέμε, συνεχίζει να ανήκει στον τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο της δικογραφίας, ένα στοιχείο όχι τόσο ουσιαστικό όπως λένε οι δικηγόροι, αρκετά ουσιαστικό όμως για το πώς θα κινηθεί η διαδικασία από την ασφαλιστική εταιρεία προς τους ανθρώπους που πρέπει να αποζημιώσει. Ταλαιπωρία του τραγουδιστή Αντώνη Ρέμου για όλα αυτά που θα συμβούν. Προφανώς ναι, λένε δικαστικοί κύκλοι, λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τις νομικές υποθέσεις. Θα πρέπει και ο ίδιος να παραβρίσκεται στα δικαστήρια. Θα πρέπει προφανώς και ο ίδιος να υπογράψει αρκετά χαρτιά που θα αφορούν την υπόθεση του μοιραίου τροχαίου. Η πραγματογνωμοσύνη του δεύτερου πραγματογνώμονα θα συνταχθεί σύντομα και θα βρίσκεται και αυτή στο γραφείο του κυρίου Πέτρου Καϊμακάμη. Από την άλλη πλευρά, περιμένουμε ποτέ οι δικηγόροι τόσο της Μίνας Αρναούτη όσο και της οδηγού ή συνοδηγού Βρόσος θα ζητήσουν τις πραγματογνωμοσύνες από την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη. Ποιος τελικά οδηγούσε, όπως λέει η πυροσβεστική τροχέα, οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης, όπως συνεχίζει να ασχηρίζεται η πλευρά του Παντελή Παντελίδη, δεν οδηγούσε εκείνος, αλλά η Φρόσο. Η έκθεση του δεύτερου πραγματογνώμονα θα βοηθήσει έτσι ώστε να φανεί ποιος κρατούσε το τιμόνι ή ποιανού ίχνη κοιλίδα αίματος DNA βρίσκεται στην πλευρά του τιμονιού και του χειροφρένου. Λοιπόν, σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση αυτή. Νέα είσοδος στοιχείων είναι ο Αντώνης Ρέμος, που με εντολή δική του, καθώς το αυτοκίνητο βρίσκεται ακόμα στο όνομά του, έτσι, μεταφέρθηκε στη μάντρα της ασφαλιστικής εταιρείας. Να ρωτήσω κάτι, δεν είμαι ειδικός,
αν έχει υπογραφεί κάποιο προσύμφωνο, δηλαδή αν εγώ πάρω το δικό σου αυτοκίνητο και συμφωνήσουμε και δεν έχω μεταφέρει την ασφάλεια, μπορεί να στραφεί σε μένα που το έχω σαν Αντώνη Ρέμο. Για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, το μόνο σίγουρο είναι ότι τα κορίτσια, τα δύο και ειδικά η Μελισσίνη από τη στιγμή που θα επανέλθει, θα ζητήσουν χρήματα. Και θα το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αποζημιωθούν όπως και να έχει από την ασφαλιστική. Η ασφαλιστική όμως, και όπως μας είχε πει και στην εκπομπή αυτή και οι δικηγόροι που είχαμε βγάλει, την ίδια μέρα μπορεί να ζητήσουν παράλληλη δίκη. Απ' τη μία λοιπόν η ασφαλιστική εκδικάζει την υπόθεση και πληρώνει και απ' την άλλη ζητάει για τα λεφτά.